Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα Κωστό. Τι γίνεται, στείνουμε έτσι. Ναι, ξεκινήσαμε από την πρώτη του μήνα. Πω, τα είδα χθες. Από χθες λοιπόν. Ναι, ειδικό σωστά. Περισσότερο από πέρσι, γιατί πέρσι στήσαμε και δεν έγινε. Στήσαμε, ναι, αλλά και φέτος βλέπεις εδώ, έχουμε κάνει ένα poll τώρα από την αρχή της εκπομπής, για να δούμε τι πιστεύουν οι ακροατές μας. Το άκουσα. 33% λέει ότι δεν πιστεύει να γίνει. Υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι έχουν τις επιφυλάξεις τους. Εντάξει, λογικό είναι μετά από τα δύο χρόνια που έχουμε προηγηθεί. Ναι, αλλά τώρα υποτίθεται ότι. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει φέτος το πανηγύρι. Μάλιστα. Και γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί πλέον, αν δεις φέτος, έχουν γίνει όλες οι εκδηλώσεις που γινόταν όπως παλιά. Μπράβο. Μπράβο. Οι ανοιχτές εκδηλώσεις εννοείς. Βλέπουμε σε νησιά ή σε τουριστικές άλλες περιοχές το τι γίνεται. Δεν νομίζω να το δει. Θα γίνει το River Party. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Θα γίνει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Mm-hmm. Γιατί ο ιός είναι ακόμη εδώ, δεν έχει φύγει. Και τα κρούσματα είναι αρκετά από ό,τι διαβάζω καθημερινά. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γενικά. Πάντως, νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα και αυτό. Θα δούμε βέβαια τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά εκείνης εποχής, κοντά στους δύο μήνες. Για πότε είναι προγραμματισμένο φέτος, Σωτήρη? Νομίζω είναι 22-23 Σεπτεμβρίου. Άρα δεν είναι, θα λέγαμε, μια εβδομάδα πριν κλείσει ουσιαστικά ο Σεπτέμβριος. Δεν πάμε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου να πιάσουμε το Σεπτέμβριο. Άρα και η τουριστική τέτοια εποχή. Ναι, είμαστε πιο ευνοημένοι σχετικά με την ημερομηνία. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα γίνει το πανηγύρι. Βέβαια, όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ προσεκτικοί. Όχι μόνο τότε, ακόμη και τώρα, Χριστό. Δηλαδή, ναι, βλέπω το πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος έξω και είναι, συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει πλέον. Σαν να μην υπάρχει κορονοϊός, ναι, έτσι είναι. Αυτό ναι, νομίζω πως είναι λάθος. Πρέπει να προσέχουμε λίγο για εμάς, για να είμαστε καλά, έτσι. Σωστό. Τώρα, Σωτήρη, μέχρι πότε οι εργασίες θα γίνονται κάθε μέρα τώρα? Πότε θα είναι έτοιμο στη Μένο? Και Σαββατοκύριακα. Α, και Σαββατοκύριακα θα δουλεύετε, μάλιστα. Βεβαίως, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι, Χρήστο. Στη Μένο, δηλαδή, πιστεύεις ότι θα το έχετε σε ένα μήνα, μέσα στον Αύγουστο θα είναι όλα έτοιμα? Όχι, ίσως παραπάνω. Και θέλουμε παραπάνω, 45 μέρες για να είναι έτοιμο. Πρέπει να πούμε, γιατί θέλει πολλή δουλειά όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι δηλαδή... 45 μέρες περίπου θέλουμε για να το στήσουμε. Ναι. Και με κάποιες αλλαγές που θα έχει φέτος, θα είναι λίγο πιο δύσκολο για να πει. Να έρθουμε λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές, διότι εκεί γίνονται νέες είσοδοι, εκεί δρόμοι, γίνεται πανδεσία κτλ. Έργων εκεί, χαμός γίνεται στο Άργος. Έχει γίνει και το καινούργιο κτίριο, οπότε εκεί θα είναι κάπως διαφορετικά. Θα είναι τα γραφεία πιο οργανωμένα εκεί σίγουρα. Ναι, οπότε θα έχουμε κάποιες μικροαλλαγές, δεν θα είναι μεγάλες. Ναι. Απλά θα είναι πιο δύσκολο για τους τεχνίτες στην κατασκευή. Στην κατασκευή. Πάντως, ναι, επειδή γίνονται έργα στις εισόδους του Άργους, να πούμε ότι αν πραγματικά γίνει το πανηγύρι, η είσοδη αυτή θα είναι τελειωμένα τα έργα εκεί, φτιαγμένα τα πάντα. Νομίζω πως ναι, Χρήστο, θα είναι έτοιμα. Και ασφαλτοστρωμένο. Και ασφαλτοστρωμένο και με τα φωτιστικά και τα λοιπά όλο. Θα νομίζω δούμε ότι όταν θα τελειώσει το έργο και θα παραδοθεί... Θα δούμε ένα καινούριο Άργος εκεί στην είσοδο. Θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Με το έργο που εκτελείται τώρα, ουσιαστικά είναι ένα έργο διασύνδεσης του Άργους με την παραλίμνια περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Από αυτό το έργο, δηλαδή, ουσιαστικά το Άργος κάνει τις εισόδους του μέσα από ένα πρόγραμμα που διασυνδέει το Άργος με την παραλίμνια περιοχή. Έτσι γίνονται αυτοί οι δρόμοι εκεί. Έτσι ακριβώς όπως το λες, είναι, Χριστό. Και νομίζω ότι πέρα από το ότι θα είναι πιο πρακτικό και πιο όμορφο η είσοδος της πόλης και η έξοδος. Ναι. Και με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα. Θα το ευχαριστηθούν αφού τελειώσει το έργο. Και μεγαλύτερη ασφάλεια σίγουρα, διότι εκεί στο τρίγωνο του Βενζινάδικου εκεί. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες του ΚΟΚ, έτσι. Ναι, γιατί να το πούμε γι' αυτό, εκεί στο τρίγωνο ειδικά του Βενζινάδικου ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και πολλά ατυχήματα έχει δώσει πια η περιοχή
το προηγούμενο θέλω διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα δεν θα υπάρχουν ατυχήματα. Πρέπει να προσέχουμε. Οι οδηγοί όλοι κάποιες φορές δεν προσέχουμε. Ακόμη και εγώ δεν προσέχω. Έτσι. Σωστά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400 και να προσέχουμε, ειδικά μέσα σε μια πόλη, την έξοδο ή την είσοδο. Λογικό είναι να έχει λίγο κίνηση. Τώρα να ρωτήσω περισσότερο προσοχή, ίσως έτσι ώστε να αποφεύγονται αυτά. Τώρα να ρωτήσω όμως το εξής. Όσοι έχουν πάει ήδη Άργος και βλέπουν ότι έχουν στενέψει οι δρόμοι. Δηλαδή υπάρχουν νησίδες στη μέση που έχουν κλείσει δεξιά και αριστερά μέχρι την περιοχή του Λίτλικης, του Άργους και λίγο παραπάνω. Ναι. Εκεί μια περιοχή που πάρκαραν και πάρα πολλά αυτοκίνητα τα προηγούμενα χρόνια για το πανηγύρι. Όπως και κάτω από το Βεζινάδικο μέχρι την Μεγάλο Αλεξάνδρου στο Άργος. Εκεί λοιπόν τώρα που έχει στενεύσει ο δρόμος, θα στερηθούν θέσεις πάρκινγκ και οι επισκέπτες του πανηγυριού, και αν έχετε λογικά προβλέψει λογικά που θα πάνε. Λίγο λιγότερες θέσεις πάρκινγκ εκεί, σε εκείνη την περιοχή. Ναι. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο, θα έχουμε περισσότερες θέσεις στον περιφερειακό του Άργου. Οπότε νομίζω θα είμαστε και πιο κοντά στο πανηγύρι. Ναι. Και πιο πρακτικά. Άρα ουσιαστικά θα διοικητεύσετε τα αυτοκίνητα στον περιφερειακό και όχι εκεί που πάρκαραν παραδοσιακά. Οπότε ναι, νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Μάλιστα. Και πιο ασφαλής για όλους μας. Γιατί με το παρκάρισμα και με το παρκάρισμα εκεί ήταν λίγο ένα θέμα. Τώρα, Σωτήρη, ο κόσμος το περιμένει σίγουρα για το πανηγύρι. Το στερήθηκε 2 χρόνια, αλλά και το Άργος στερήθηκε έσοδα κοντά στο εκατομμύριο, ίσως και να ξεπερνάνε το εκατομμύριο. Τα 2 αυτά χρόνια οι απώλειες για το Άργος είναι πολύ σημαντικές από τα έσοδα του πανηγυριού. Εννοείται ότι είναι σημαντικές και φανταστείτε να είχαμε. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν φάνηκε αυτή η διαφορά στο Άργος. Δηλαδή, αν. Λογικό είναι, Χρήστο. Τα στερήθηκε ο κόσμος αυτά τα χρήματα. Ακριβώς αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, το ότι αυτά τα χρήματα θα ήταν ανταποδοτικά στους πολίτες. Ναι, ναι. Προσπαθούμε με τα τώρα έσοδα του Δήμου να τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε αρκετά καλά, αλλά θα ήμασταν εννοείται καλύτερα εάν είχαμε και εκείνα τα έσοδα. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε περισσότερα πράγματα στους πολίτες. Οπότε φέτος είναι μια καλή χρονιά, έστω για να πάμε ξανά σε μια κανονικότητα, με την έννοια το ότι αυτή η ιστορία δεν ξέρω πόσο θα μας ταλαιπωρεί ακόμα, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το άγχος κάθε χρόνο αν θα γίνει το πανηγύρι, αν θα γίνει το River, αν θα γίνει το Άνα, το Β, το Τρίτο. Δηλαδή δεν είναι και αυτό ωραίο πράγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή να τα βάλουμε σε μια σειρά. Αν ελπίσουμε ότι ο ιός κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί, αν και είναι φοβερό δύσκολο. Ναι, ναι. Απλά θα είναι λίγο πιο ήπια τα συμπτώματα, όπως και τώρα, ακόμη και τώρα τα συμπτώματα είναι ήπια, δεν είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, οπότε έχουμε πρόβλημα με αυτό. Σωστά. Εκείνοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Άρα. Και εμείς αν έχουμε συνείδηση για τα πρόσωπα αυτών, πρέπει και εμείς να προσέχουμε, έτσι. Κάτι ακόμα μας το ρωτάνε εδώ, Σωτήρη. Τα συνεργεία που δουλεύουν είναι του Δήμου ή είναι, θα λέγαμε, ιδιωτικά συνεργεία που δουλεύουν εκεί για το πανηγύρι? Όχι, βέβαια, του Δήμου είναι. Του Δήμου. Όλα είναι του Δήμου, δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει και κάποιες προσλήψεις εκτάκτων για να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω. Ναι, έχουμε πάρει κάποια πράγματα, κάποια άτομα τώρα για το στήσιμο του πανηγυριού και για ό,τι άλλες ανάγκες χρειάζεται έχει και έχει υπάρχουν, το Δήμο. Ναι. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι για την έρευνα του παριού και ελπίζω θα είμαστε σίγουρα, το θεωρώ σε δεδομένο αυτό. Δεν ξέρω αν θα γίνει όπως πέρσι και μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αν θυμάστε, φίλοι και φίλοι, πέρσι υπήρχε και έντονη συζήτηση για αυτό το θέμα. Για υπήρξε το εάν θα γίνει ή όχι. Για το εάν θα γίνει ή όχι, ναι. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, Χρήστο, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει το πανηγύρι. Mm-hmm. Τώρα, και ότι δεν θα χρειαστεί πράγματα, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το αν θα γίνει. Τότε αν αλλάξουν τα πράγματα μπορεί να γίνει και αυτό που λέτε. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πολύ δραματικά τα πράγματα για να έχουμε μια αλλαγή φέτος. Ναι, δηλαδή, ναι, ίσως τότε να χρειαστεί, αλλά με τα δεδομένα τα σημερινά νομίζω πως όχι. Ναι. Δεν τίθεται θέμα. Ωραία. Δεν νομίζω, όχι. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για να δούμε, για να δούμε. Να περάσει ο Αύγουστος και βλέπουμε για το Σεπτέμβριο. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, αυτό και όλα θα πάνε καλά. Τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Εδώ συγγνώμη, έχουμε εδώ μηνύματα.
Εδώ μας λένε ότι, πώς το είπε ο μεσόλεπτο μήνυμα, Ότι με πεπώνει, είπε. Α, μπράβο, μπράβο. Για να το δείτε εδώ. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Μου λένε για τα ωραία σου πεπόνια εδώ, Σωτήρη. Μισό λεπτάκι. Εγώ ξέρω και για τα καρπούζια σου. Θα τα δοκιμάσουμε οπωσδήποτε, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Για να δω τι έχει κάνει και φέτος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι να μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Antennes 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.